Πολύ σοβαρή πολιτική κρίση σε μια πρωτοφανή σύγκρουση του Ερντογάν με το καθεστώς των κατεχομένων και όλα αυτά, κύριε Μούδωρε, 4 μέρες πριν οι Τουρκοκύπριοι οδηγηθούν στις κάλπες. Η τελευταία φάση με την γνωστή πολιτική διάνοιξη του παραλιακού μετώπου το Βαρουσίων ουσιαστικά είναι το τελευταίο επεισόδιο μικρών πολιτικών πραξικοπημάτων που έχουν ξεκινήσει ιδιαίτερα εντός της προεκλογικής εκστρατείας τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο, διότι και η τουρκική κυβέρνηση, εκτός από το ότι πολιτικά και ιδεολογικά κάνει ξεκάθαρο το ποιον τουρκοκύπριον ηγέτη προτιμά για το μέλλον, πλέον οι δημοσκοπήσεις αλλά και ορισμένες τάσεις εντός της τουρκοκυπριακής κοινότητας έδειχναν αντοχές ιδιαίτερα ζωντανές στο στρατόπεδο του Μουσταφά Ακίνκι. Άρα το τελευταίο επεισόδιο που παρακολουθούμε ουσιαστικά είναι η κορύφωση κάποιων προσπαθειών ανατροπής ουσιαστικά του Μουσταφά Ακίνκι. Όμως έτσι όπως φαίνεται η κατάσταση περιπλέκεται περισσότερο. Δεν υπάρχει δηλαδή το ρεύμα ενίσχυσης της υποψηφιότητας του Ερσίν Τατάρ. Βέβαια σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε το κόμμα που βρίσκεται πίσω από τον Ερσίν Τατάρ, ούτε βεβαίως και την στήριξη που δέχεται από το τουρκικό κράτος. Είναι συγκλονιστικά τα πράγματα που συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα στα κατεχόμενα. Όμως, κοιτάζοντας λίγο πιο ιστορικά το ζήτημα, μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή το ίδιο το επιτελείο του Μουσταφά Ακίνκι φαίνεται να εκπροσωπεί ή να επιδιώκει τη συσπήρωση όλων εκείνων των ρευμάτων που ζητούν τον εκδημοκρατισμό των σχέσεων της κοινότητας με την Τουρκία. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ανεξαρτήτως βεβαίως του τελικού αποτελέσματος. Ναι, αν όντως όμως επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις και αυτό το ρεύμα εκδηλωθεί και στην κάλπη και έχουμε ξανά τον Μουσταφά Ακίνκι στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων, αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο δύσκολη η εξίσωση θα είναι με έναν Ακίνκι στα κατεχόμενα και ένα Ερντογάν στην Άγκυρα. Νομίζω ότι για το σύνολο που ονομάζεται Κυπριακό πρόβλημα θα είναι ακόμη πιο δύσκολη η περίπτωση της επικράτησης του Ερσίν Τατάρ. Σε ό,τι αφορά όμως τις σχέσεις των Τουρκοκυπρίων με την Άγκυρα, νομίζω ότι αν επικρατήσει τελικά ο Μουσταφά Ακίνκι, όντως συμφωνώ μαζί σας ότι θα συζητούμε πλέον για έναν εντελώς νέο πλαίσιο, το οποίο θα διατηρεί άμεσα και πολύ έντονα τις δυναμικές της πολιτικής κρίσης. Ήδη η πρώτη πολιτική κρίση, έτσι η πιο εμφανής μάλλον πολιτική κρίση, ήδη διεξάγεται αυτές τις ώρες με την κατάρρευση της κυβέρνησης. Επίσης, ακόμα ένας παράγοντας θα είναι και δύο διαφορετικές πιέσεις που θα δέχονται οι Τουρκοκύπριοι σε περίπτωση επανεκλογής του Μουσταφά Ακίνκι. Πρώτον, είναι κάποια μονομερή βήματα όπως αυτά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στα Βαρόσια, με τα οποία ο Τουρκοκύπριος ηγέτης διαφωνεί. Και από την άλλη, όμως, θα βλέπουμε διαφορετικές πιέσεις σε ό,τι αφορά στο ίδιο το πολιτικό σύστημα, το πολιτιακό σύστημα, το παράνομο σύστημα των κατεχομένων, δηλαδή για μια μετάβαση και των Τουρκοκυπρίων προς ένα προεδρικό σύστημα, το οποίο υπολογίζει η Άγκυρα ότι μπορεί να ελέγχει ακόμα περισσότερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.